amore. Una sera di festa a maggio, tu e l'amico mio che cercava parole. Γεια σας φίλες και φίλοι. Χαίρετε. Μας έχετε πιάσει σήμερα στην κίνηση, γιατί έχουμε πάλι έτσι κυκλώσει από υλικά. Παντού όπου γυρίσεις βρίσκεις υλικά. Τι θα φτιάξουμε σήμερα? Σήμερα θα φτιάξουμε την κολοκυθόπιτα που είπαμε, κολοκυθό-τραχανόπιτα στην ουσία. Εμείς στην Αιτωλοκαρνανία τη λέμε ταρκάση. Ταρκάση τη λέμε αυτή την πιτούλα. Την εύκολη μας πίτσα. Μια πολύ εύκολη πίτσα, ένα σνακ για τα παιδιά, όπου μπορούν οι κυρίες και από βραδείς να την ψήσουν τελευταία στιγμή για τα παιδιά, για το σχολείο. Συνεχίζουμε με το γλυκάκι μας που είναι, πάλι θα παίξουμε με σταφύλια λόγω εποχής. Ναι. Θα είναι ένα κεκάκι με σταφύλια, καραμελωμένα. Ναι. Και πάλι ένα εύκολο σνακ, είτε για το σπίτι, για το σχολείο των παιδιών. Το παλμιέρ στη δική μας γλώσσα, με φύλλο σφολιάτας και ξηρούς καρπούς, μερέντα και τα σχετικά. Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα από την πίτα. Εγώ έχω ξεκινήσει μια διαδικασία εδώ, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι λίγο κουραστική, δεν είναι μόνο αυτός ο τρόπος. Μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Ακριβώς. Η κολοκυθό τραχανόπιτα αυτή, λοιπόν, χρειάζεται τα εξής υλικά. Κίτρινη κολοκύθα, αυγά χωριάτικα, φετούλα τυράκι, τραχανά που έχουμε φτιάξει καταπληκτικό, αλάτι, πιπέρι. Με προσοχή βέβαια, το αλάτι θα το πούμε και παρακάτω. Γάλα και ελαιόλαδο. Εγώ έχω πάρει μία κολοκύθα, την έχω κόψει στη μέση. Έχω ήδη ξύσει την κολοκύθα γιατί μου αρέσει αυτή η διαδικασία. Εάν τη θεωρείτε κουραστική, μπορείτε να καθαρίσετε το έξω μέρος της κολοκύθας και να την τρίψετε στον τρίφτη, στο χοντρό. Να στύψετε πολύ καλά το κολοκύθι και θα βγει το εξίσου καλά. Εγώ εδώ έχω κάνει όμως τη διαδικασία με το κουτάλι. Παραδοσιακά έτσι έβγαζαν τη σάρκα του κολοκυθιού από την κολοκύθια για πίτες και εμάς είναι μια διαδικασία που μας αρέσει πολύ. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα και εγώ να το κάνω, ήθελα να σας το δείξω. Αυτό είναι και να περάσουμε στην εκτέλεση της συνταγής. Θα βάλουμε στην άκρη αυτά, διότι έχουμε κατακλειστεί όπως σας είπαμε από τα υλικά. Οπότε, στην πίτα αυτή θα χρησιμοποιήσω, είναι γυμνή, δεν έχει φύλλο. Θα βάλω μόνο ένα φύλλο στο κάτω μέρος, έτσι. Οπότε, ξεκινάμε. Παίρνουμε το κολοκύθι. Για αυτό το ταψάκι, αυτή η ποσότητα. Και ίσως είναι και πολύ. Λοιπόν, τρίψε εσύ τυράκι φέτα μέσα. Χωριάτικα αυγά. Θα βάλω 5 αυγουλάκια. Στην ορεινή ναυπακτία που από εκεί που καταγόμαστε έχουμε μάθει να φτιάχνουμε αυτή την πίτα. Το γάλα είναι πρόβιο γάλα. Εκεί. Είναι εκεί, ναι. Ακόμα και ο αέρας δίνει ιδιαίτερη νοστιμιά στον τρόπο που φτιάχνουμε αυτή τη συνταγή. Ναι, να σκεφτούμε ότι εκεί μπαίνει και σε ξυλόφουρνο. Σε ξυλόφουρνο. Είναι άλλη διαδικασία. Λοιπόν, η φέτα έχει να κάνει με το πόσο τυράκι θέλετε εσείς να βάλετε. Εμείς θα σας δώσουμε τα υλικά μετρημένα. Λοιπόν, βάλαμε τα αυγά, αλατάκι, πιπεράκι, τυράκι, φέτα. Θα βάλουμε ελαιόλαδο. Λαδάκι. Και θα βάλουμε και γάλα. Και τον τραχανά. Δεν το πήγα καλά. Θέλω να βάλω πρώτα τον τραχανά. Θα βάλω σε αυτή. Φοβερός τραχανάς, Είναι της μαμάς. Λοιπόν, μία, δύο και λίγο, και λίγο ακόμα κούφτες τραχανά. Τώρα λοιπόν θα μου ρίξεις το γάλα. Δεν πρέπει να γίνει πολύ υδαρής.
Όχι, αλλά χρειάζεται όμως. Γιατί έχει και το κολοκύθι. Ακριβώς. Ναι, ναι, θέλει γάλα. Για να φουσκώσει ο τραγανάς. Να πούμε ότι ο φούρνος πρέπει να καίει για να μπει η πίτα μέσα. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για να μην πέσει ο τραγανάς στο κάτω μέρος. Ναι. Το λέω γιατί την πρώτη φορά που την έφτιαξα εγώ στο σπίτι, την πάτησα έτσι. Πέρα από το γεγονός ότι εμείς έχουμε μία ψύχωση με τον, με τον τόπο καταγωγής μας, για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Πραγματικά όμως δεν είναι η ιδέα μας ότι την ίδια πίτα εμείς τη φτιάχνουμε εκεί και βγαίνει αλλιώς. Yeah. Και εμείς πάλι τη φτιάχνουμε εδώ στην Πάτρα και βγαίνει αλλιώς. Λοιπόν. Θα βάλω λίγο ακόμα γαλατάκι. Λίγο ακόμα. Okay. Είμαστε εντάξει. Να το ανακατώσω εγώ να συνεχίσει. Λοιπόν, έχω πιάσει ένα ζυμαράκι. Πάρα πολύ απλά, φιλικά, αλεύρι, ξύδι, νεράκι και, και αλατάκι. Ένα φύλλο είπαμε χρειαζόμαστε. Για την κάτω μεριά του ταψιού. Και θα ανοίξουμε ένα φυλλαράκι, εσύ Ντίνα μπορείς να... Στη συνταγή μου. Όχι, να δώσεις το ταψί, γιατί εγώ εδώ δεν αργώ καθόλου. Θα το κάνω με το κολπάκι μου. Ναι, ναι. Ξέρεις, αυτούς που η γνώμη τους πολύ μετράει για μας, είναι η γνώμη των παλαιών νοικοκυρών. Ναι, με την έννοια, θυμάσαι έφτιαχνα προχθές, φτιάχναμε τα μελοφυτάκια και μου λέει μια αγαπημένη κυρία, έτσι, φίλη παλαιϊκιά, πολύ ζύμη έβαλες. Ναι, ναι, ναι. Ξεχυλίζει. Μέσα. Ναι, το μάτι τους δούλευε διαφορετικά. Λοιπόν. Είπαμε γιατί πως κάναμε το ζυμαράκι. Έτσι, ναι, μια, ναι, επανάληψη το έχουμε δείξει βέβαια. Ναι, αλεύρι, ξυδάκι, αλατάκι, νεράκι. Αυτό. Και λίγο λαδάκι. Και λίγο λαδάκι, ναι. Να το πάρω εδώ, να με σενοχλεί. Νομίζω ότι είσαι πολύ ωραίο το φύλλο και άνοιξε ωραία η ζύμη, ωραίο το ζυμάρι μας. Ωραίο το ζυμάρι. Τι έφερτε εδώ. Πώς θα πες. Αυτό. Τίποτα άλλο. Λοιπόν. Να το ρίξουμε. Δεν είναι πολύ αυτό. Είμαστε εντάξει από τα χανάλες. Ναι, ίσως θέλει λίγο γαλατάκι ακόμα. Εγώ λέω όχι. Ξέρεις γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί η μαμά που είναι απ' έξω μου το έκανε νόημα. Και μου λέει θέλει λίγο γάλα ακόμα. Βάλε λίγο να τις κάνουμε το χατήρι, αλλά εγώ μου φαίνεται είχε αρκετή υγρασία η κολοκύθα. Εντάξει, λίγο. Είπαμε, λοιπόν, οι παλιές ξέρουν καλύτερα. Εννοείται. Δεν θα το βάλω όλο. Νομίζω είναι πολύ στρώση. Δεν πρέπει να είναι μία παχιά πίτα αυτή. Όχι. Αυτή είναι η διαδικασία, φίλες και φίλοι μου. Θα γυρίσω από μέσα το φυλλαράκι. Και είναι έτοιμη να ψηθεί σε προθερμανσμένο φούρνο στους 180 με 200 βαθμούς. Λίγο λαδάκι
στις άκρες το φιλαράκι. Για καμιά ώρα. Έτοιμη για ψήσιμο για καμιά ώρα. Φεύγει αυτό και θα προχωρήσουμε στη δεύτερη συνταγή μας. Η οποία είναι, νομίζω, το γλυκό. Η πιτούλα με το... κατέβασα το τηγάνι μου γιατί το είχα βάλει να κάψει. Θα φτιάξουμε πρώτα την καραμέλα. Ναι. Ποια είναι τα υλικά? Θα βάλουμε στο τηγάνι μας βούτυρο, φρέσκο. Θα το βάλω. Ναι. Ζάχαρη. Ένα ποτήρι. Και δύο κουταλίτσες, τρεις κουταλίες του σούπας μέλι. Φτιάχνεις μία τύπου καραμέλα, δηλαδή. Ναι. Βάζω όλα τα υλικά μαζί. Δες πώς μου σκοβαλάει το μέλι. Ναι, φοβερά. Βέβαια, αυτό το είναι ένα κέικ, λοιπόν, όπου στη βάση θα βάλουμε τα σταφύλια. Τα σταφύλια. Με το καραμελωμένο αυτό σιρόπι. Ναι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα φρούτα, έτσι, ό,τι θέλουμε ουσιαστικά, έτσι, φράουλες. Να σου πω την αλήθεια, είπα για τελευταία φορά να κάνουμε κάτι ακόμα με σταφύλι και μετά θα ξεκινήσουμε άλλα φρούτα. Είναι πάρα πολύ ωραίο με κηδόνι. Λοιπόν. Λεπτές φετούλες κηδόνι, βέβαια. Αυτό πόση ώρα το αφήνουμε στη φωτιά? Αυτό θέλουμε ίσα να σκουρίνει λίγο ακόμα. Ωραία. Να λιώσει η ζάχαρη μας και να σκουρίνει. Και πώς γίνεται το κέικ μας? Λοιπόν, να σου αφήσω εγώ αυτό, τελειώνοντας θα πρέπει μέσα. Να βάλουμε αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά το κέικ μας, έχουμε αλεύρι, ζάχαρη, σόδα, μπέικιν, βανίλια, μία πρέζα αλάτι. Για άρωμα έχω επιλέξει ξύσμα λεμονιού, μου αρέσει πάρα πολύ και ο συνδυασμός με το σταφύλι. Και έχουμε επίσης και γιαούρτι, βούτυρο λιωμένο, μισό ποτήρι γάλα και τρία αυγά. Ωραία. Πώς το φτιάχνουμε? Πώς είναι η διαδικασία? Δεν θέλει μίξερ το συγκεκριμένο. Βάζω σε ένα μπολ τα στερεά μου. Δηλαδή ζάχαρη, αλεύρι, αλάτι, βανίλια, σόδα και μπέικιν. Ναι. Ναι. Και το ξύσμα. Αλάτι μία πρέζα, όσο πιάσει δηλαδή το ξύσμα λεμονιού. Το ξύσμα λεμονιού. Ανακατεύω λίγο τα υλικά. Εδώ πώς πάω με το... Θέλεις λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα, έτσι, να αλλάξει λίγο το χρώμα. Ακριβώς. Να σκουρίνει λίγο το χρωματάκι. Λοιπόν, και στην μπολιέρα μου θα βάλω τα τρία αυγά. Πώς εσύ τα καταφέρνεις με το ένα χέρι να σπάς το αυγό να μην σου πέφτει τσόφλι και εγώ με τα δύο, με τον κανονικό τρόπο και πάντα να μου πέφτει τσόφλι. Εντάξει. Δεν γίνεται πάντα έτσι. Δεν το μάθα ποτέ. Άλλα πράγματα εσύ τα κάνεις πολύ πιο καλά από μένα. Λοιπόν, βάζω τα αυγά μου, το γάλα. Άλλωστε, εγώ με αυτό έχω ένα θέμα με τα αυγά. Γιατί όταν ήμουνα 12 στην ταβέρνα του μπαμπά, ήθελα από τότε να γίνω μια πολύ γνωστή μαγείρισα. Είχαμε μια ανοιχτή κουζινούλα λοιπόν εκεί. Και ο μπαμπάς μας έφτιαχνε ένα φαγητό που ήταν φοβερό σπεσιαλιτέ στην πόλη. Ήταν εκείνο το περιβόητο μπιφτέκι με αυγά ομελέτα. Εγώ λοιπόν είχα μάθει 12 χρονών μόλις να το φτιάχνω. Και ήταν ανοιχτή η κοζινούλα και έσπαγα τα αυγά. Έκανα πρόβες με το ένα χέρι, από τότε το έχω μάθει αυτό. Και τα χτύπαγα και έλεγα από μέσα μου. Τώρα με ακούν οι πελάτες και λένε τι καταπληκτική μαγείρισα είναι αυτή. Κοίτα πώς χτυπάει τα αυγά τώρα με το παιδικό μυαλό. Πού να ήξερα ότι θα έμπαινα στην κουζίνα και δεν θα ξαναβγαίνα ποτέ πια. Και θα τα αυγά χιλιάδες. Χιλιάδες, όντως. Λοιπόν, τι κάνω εδώ? Τώρα αδειάζεις στο ταψάκι μας. Αδειάζουμε λοιπόν εδώ. Όχι, το αλάτι έβαλα τόσο όσο ήθελα. Ωραία. Λοιπόν, αδειάζουμε το μείγμα της καραμέλας μέσα στο ταψί. Και το αφήνουμε στην ουσία κάνα τεταρτάκι περίπου να σταθεί. Και μετά ρίχνουμε τα σταφύλια. Ακριβώς. Εγώ έχω ανακατέψει τα υγρά μου υλικά και ρίχνω τώρα το αλεύρι και τα υπόλοιπα.
Πανεύκολα, χωρίς μίξερ, χωρίς τίποτα. Δεν θέλει να, είναι, να γίνει ένα... Δεν κάνουμε ένα απόλυτο κέικ με σταφύλια. Γι' αυτό πρέπει να είναι και λεπτή η στρώση. Εδώ δεν το χρειάζεσαι άλλο αυτό. Όχι. Έχουμε πάρει λοιπόν σταφύλια, όπου με το τσιμπιδάκι για τα μαλλιά που έχουμε... Πλύνει το τσιμπιδάκι. Καλά. Έχουμε βγάλει τα κουκούτσια. Τα σταφύλια μας λοιπόν δεν έχουν κουκούτσια μέσα. Και είναι πολύ εύκολο. Μπορούμε να πάρουμε και σταφύλι χωρίς κουκούτσια. Ναι, εντάξει, αυτά είναι όμως πολύ ωραίο το σταφύλι και θέλαμε. Είναι μεγάλη ρόγα αυτή και θέλαμε να κάνουμε και λίγο να παίξουμε το χρώμα. Ήδη εδώ έχει αρχίσει και στέκεται, οπότε θα ρίξουμε το σταφύλι στη βάση. Ναι. Πάρα πολύ ωραία πρέπει να βγει αυτό. Και μου αρέσει καλύτερα αυτό το σταφύλι που είναι μεγάλο και θα δώσει και άλλους ζωμούς στο... Ναι, και το καταλαβαίνεις και στο φαγητό. Α, η σουλτανίνα δεν είναι ένα σταφύλι που θα το διαλέγαμε ποτέ. Αν ήταν, θα ήταν κέρινο. Το πολύ πολύ να ήταν κέρινο. Ωραίες ρόγες μεγάλες. Λοιπόν. Και πάμε λοιπόν. Θα βιάζουμε. Θα κρατήσω κάτι θέλεις. Όχι, όχι, γιατί δεν θα με βολεύει. Πάρα πολύ ωραίο. Και μοσχομυρίζει πολύ το λεμόνι, ε. Εγώ νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα μυρωδικά. Πέρα από τη βανίλια, εντάξει, δίνει ό,τι δίνει η βανίλια. Και είναι και μοσχολέμονο, δεν είναι το λεμόνι το άλλο, το κίτρινο. Αυτό είναι. Μπαίνει στο φούρνο. Για πόση ώρα στο φούρνο? Περίπου στους 180 κλασικά, έτσι. Στους 180. Στα 40 προτιμώ λεπτά. Για αυτά κλασικό φούρνο και όχι αερόθερμο. Ναι, ναι. Γύρω στα 40 λεπτά. Δεν νομίζω παραπάνω, από μισή ώρα μέχρι 40 λεπτά. Πάρα πολύ ωραία. Το βάζω. Ωραία. Το προωθείς αυτό και είμαστε πολύ τακτικές σήμερα. Δεν έχουμε κάνει πολλή ατσαλιά. Και... Οπότε προωθείς και αυτά προς τα εκεί για να συνεχίσουμε τις συνταγές μας. Λοιπόν, επειδή εδώ ο κόσμος είναι πεινασμένος, θα σας φτιάξω πρώτα μία πολύ εύκολη πίτσα και μετά στο τέλος θα ασχοληθούμε με τα παλμιέ. Λοιπόν, για την πίτσα θα χρειαστούμε τα εξής υλικά. Τυράκι κίτρινο τριμμένο. Ντοματούλα και πιπερίτσα, πράσινη. Μανιτάρια φρέσκα. Κέτσαπ. Γιατί είπαμε θα είναι μια πολύ εύκολη συνταγή. Βούτυρο. Όπου εσύ ξεκίνα και βουτύρωσέ μου πολύ καλά το ταψί. Αυγά. Ριγανίτσα για το τέλος. Ελαιόλαδο και γάλα. Ζαμπόν και ψωμί του τόστ. Αυτά είναι τα πολύ ωραία υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε για τη συγκεκριμένη πίτσα. Λοιπόν, πανεύκολη. Μπορεί και κανείς να μην καταλάβει ότι στη βάση αντί για ζυμάρι πίτσας έχει ψωμάκι, έχετε τόσο βάλει ψωμί του τόστ. Κάνουμε το εξής λοιπόν, αφού βουτυρώσουμε πολύ καλά το ταψί μας, δεν ξέρω αν... Θέλεις περισσότερη στρώση βουτύρου? Ναι, λίγο ακόμα. Νομίζω πως ναι. Για να ψηθεί και να κάνει κρούστα το ψωμάκι του τόστ από κάτω. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κάνε λίγο στην άκρη την κανάτα και το ελαιόλαδο για να βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, παίρνουμε το ψωμί του τόστ. Θα το βάζουμε στην κάτω μεριά, αρκετά κοντά, έτσι, το στριμώχνουμε αρκετά. Την περιμένουν πώς και πώς. Όλοι. Αυτό το σνακ το περιμένουμε πώς και πώς. Να κόψουμε εδώ. Βάλε εσύ. Λοιπόν, με το πινέλο μας πάλι δεν χρειάζεται νοικοκυρά να φτιάξει σάλτσα ντομάτας. Άλλωστε η κέτσαπ είναι αγαπημένη σε μικρούς και μεγάλους. Εγώ γενικά θέλω να την ετοιμάζω όλα μόνη μου, αλλά στην προκείμενη συνταγή δεν αισθάνομαι και πολύ τύψεις.
Άλλωστε, είχαμε σάλτσα ντομάτας, δεν θέλαμε να σας το δείξουμε έτσι. Να δείχνουμε κάτι εύκολο. Ακριβώς. Τώρα αν πρέπει να φτιάξεις και σάλτσα ντομάτας και τα λοιπά. Να ετοιμάσει το βράδυ, να την ψήσει ενδεχομένως. Και να είναι έτοιμη. Να σου πω κάτι. Και μπορεί να ετοιμαστεί το βράδυ και να ψηθεί και το πρωί. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τόσο καλύτερο δεν θα είναι. Ναι, αλλά και η νοικοκυρά, ξέρεις, λίγη ώρα ύπνο παραπάνω. Ιδιαίτερος άμα είναι εργαζόμενη και έχει το βράδυ αργά πέσει για ύπνο γιατί δουλειές θα έκανε. Τι άλλο θα έκανε. Να ετοιμάσει το φαΐ της επόμενης μέρας, τα παιδιά στο σχολείο. Κάνα πλυντηριάκι στο σπίτι. Την ορθογραφία το πρωί. Ακριβώς. Πού τη βάζεις την ορθογραφία το πρωί. Λοιπόν. Είμαστε εδώ έτοιμοι. Λοιπόν, θα βάλω μία ελαφριά στρώση από κίτρινο τυράκι και εσύ παίρνεις και στρώνεις τις φέτες του ζαμπών. Ήθελα, γιατί ξέχασα να βγάλω εδώ, παιδιά. Έτσι, γενναιόδωρα, είναι 20 φέτες αυτές για αυτό το ταψί της κουζίνας. Ελπίζω να μας φτάσουν. Ναι, ναι, ναι. Πιάσε δύο λεπτά την ταβλίτσα να αρχίσω να κόβω εδώ τα υλικά, γιατί δεν θέλω να... Λοιπόν, εσύ προχωράς στο ζαμπόν, εγώ θα κόψω ψιλοκομμένες φέτες ντομάτας. Και μεγαλοπούλα γίνεται πολύ ωραία. Ναι, ό,τι θέλει βάζει ο καθένας. Και μπέικον θα μπορούσε να βάλει, εμείς δεν θέλαμε να βάλουμε μπέικον. Εγώ είμαι έτοιμη. Είσαι έτοιμη, λοιπόν. Να στρώσω ντοματούλα ή τυράκι πάνω. Θα βάλουμε τυράκι αρκετό. Αρκετό κλείνει τώρα. Όλο θα το βάλεις. Και μπορεί να είναι και λίγο. Όχι, καλό είναι. Καλό είναι. Θεά. Μέχρι και για μένα είναι υπέρ αρκετό. Που λοιπόν, τρώω τυρί. Πάμε. Ντομάτα. Βάζεις η ντοματούλα. Πιπερίτσα γιατί μας αρέσει. Μπορείτε να βάλετε μπέικον, μπορείτε ελιές, αυτό σχεδιάζετε, ό,τι θέλετε μπορείτε να βάλετε. Ναι, όπως μπορεί ο καθένας να προτιμά την πίτσα. Εμάς είναι η γεύση που μας αρέσει, η συγκεκριμένη. Όσο το δυνατόν πιο λεπτοκομμένες οι φέτες της πιπεριάς και της ντοματούλας, γιατί η πίτσα δεν θέλει πολύ ώρα μες στο φούρνο, γύρω στα 30 λεπτά, 35. Πολύ ωραία. Και μανιταράκια. Βέβαια. Αγαπάμε το φρέσκο μανιτάρι, σε τίποτα δεν θέλουμε κονσέρβα, δεν υπάρχει λόγος. Ειδικά το μανιτάρι. Προς Θεού, είναι πολύ ξεπερασμένο η κονσέρβα μανιτάρι τη δεκαετία του 70, πριν. Ναι, όταν δεν υπήρχαν καλλιέργειες στη χώρα και όταν λέγαμε μόνο να το βρούμε. Δεν εννοούμε στη μαγειρική να χρησιμοποιήσουμε κονσέρβα. Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και ελίτσες. Πώς το βλέπεις εδώ? Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν σε αυτή την πίτσα προχωράω λίγο παρακάτω και κάνω το εξής πραγματάκι. Ελαιόλαδο εδώ στην πολιέρα μου. Γαλατάκι. Για το συγκεκριμένο ταψί θα πάρω από το κοτέτσι εδώ. Αυγά και θα τα σπάσει με τον ωραίο τρόπο. Και σήμερα που ετοιμάζατε τα υλικά που ήθελα χωριάτικα αυγά και δεν το είχαμε συζητήσει, λέω να μας έχουν φέρει, να μην μας έχουν φέρει. Λοιπόν, αρχίσαμε τα γαλακτομπούρεκα τώρα. Ακριβώς.
στο βιζαβί, μία τσιμπιά αλατάκι και λίγο πιπεράκι, γιατί θα φάνε και τα παιδιά το πρωί. Εντάξει. Χτυπάω λοιπόν το μείγμα αυτό. Πολύ ωραία. Και θα περιχύσω την πίτσα. Ωραία. Θα τη βάλουμε στο φούρνο να αποσκλίνουμε. Γύρω στα... Ξεχάσαμε τη ρίγανη. Τώρα ή στο τέλος, όταν ψηθεί. Εγώ τη θέλω και λίγο πριν. Ωραία. Και μετά συμπληρώνουμε. Λοιπόν, η τελευταία πινελιά, η οποία θα δώσει όλο το άρωμα. Ρίγανη από την ορεινή ναυπακτία που έχει μαζέψει και έχει αποξηράνει η μαμά μας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, στο φούρνο. Είπαμε για μισή ώρα περίπου. Για μισή ώρα τουλάχιστον, να ροδοψηθεί. Συνεχίζουμε λοιπόν τις τελευταίες συνταγούλες μας, που είναι τα παλμιέ λοιπόν. Δύο ειδών θα κάνουμε σήμερα. Γλυκό και αλμυρό. Αυτό εννοείς? Όχι. Εννοούσα δύο ειδών. Ήθελα να Γλυκά. Το φέρω. Ήθελα να το φέρω έτσι ώστε να πω στη σφίλια, όμως θα κάνουμε και ένα αλμυρό στο τέλος. Το δεις. Δεν μου το πεις να το ξέρω. Δεν πειράζει. Θα κάνουμε λοιπόν όσον αφορά το γλυκό δύο ειδών. Κάλιστα, ξεκινάμε στα υλικά. Λοιπόν, έχουμε φίλο Φωλιάτας. Ναι. Για το ένα είδος των γλυκών παλμιέ θα βάλουμε καστανή ζάχαρη, σταφίδες, κανελίτσα. Το καρύδι που είναι, παιδί μου? Θέλαμε και καρύδι. Θα βάλουμε και καρύδι. Έχουμε καρύδι μπορεί δίπλα. Μπορεί η Ιωάννα να μας δώσει λίγο καρυδάκι, Ιωάννα μου τριμμένο. Και για το άλλο θα βάλουμε φουντούκι και μερέντα. Ωραία, ξεκίναμε το φουντούκι και μερέντα και που τα έχουμε. Μερέντα, ναι, που τα έχουμε, να μας δώσουν και το καρυδάκι. Λοιπόν, ανοίγω το φύλλο μου. Το φύλλο, για να το μπορέσουμε να το δουλέψουμε, προσπαθούμε να είναι παγωμένο, γιατί το φύλλο σκολιάτας λίγο να μείνει μαλακώνει. Μαλακώνει και δεν μας βοηθάει. Απλώνουμε το φυλλαράκι μας. Πάρε το μαγικό παραθυράκι, το καρύδι. Και ξεκίνα το φουντούκι και το μπραλίνα. Δεν θέλει πάρα πολύ για να μην αρχίσει να ξεχυλίσει. Ναι, ναι, ναι. Μία επάλυψη. Μία λεπτή στρώση θέλει. Και αυτά είναι σνακ που και τα παιδάκια δεν είναι, ξέρω εγώ, το τόστ, να πω. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, κάτι μπορεί να ντραπούν να το βγάλουν από την τσαντούλα τους για να το φάνε. Αν η μανούλα το έχει βάλει με ωραίο τρόπο κοντά στο παιδί, θα το βγάλει και δεν θα έχει πρόβλημα, γιατί είπαμε, τα παιδιά καμιά φορά έχουν αρέσει, πρόβλημα. Αν τους αρέσει, ναι, ας αυτό. Νομίζω ότι στην ψυχολογία τους μετράει αν τα βάλεις να το φτιάξουν μαζί σου. Σίγουρα θα το βγάλει πολύ πιο εύκολα από την τσάντα του, γιατί θα καμαρώσει. Όταν έχει φτιάξει κάτι, όταν του αρέσει, θα καμαρώσει κιόλας. Και πρέπει να δώσουμε να καταλάβουν στα παιδιά πόσο σημαντικό είναι το σνακ να είναι σπιτικό, που ξέρουμε με αυτόν τον τρόπο τι θα φάνε τα παιδιά. Λοιπόν, μπισκοτάκι, φουντούκι. Φουντούκι. Τι θα φάνε, το ελέγχουμε και παίρνουμε και τις βιταμίνες που θέλουμε εμείς. Θα μπορούσε να είναι και μπισκοτάκι, βέβαια. Σίγουρα, εντάξει. Ό,τι υλικό θέλουμε, βάζουμε. Ξέρεις τι θυμήθηκα, την περσινή εκδήλωση που είχαμε κάνει με παιδάκια και είχαμε πόσο φτιάξει πολύ, αυτά. Ναι, 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 ναι. Πόσο πολύ χαίρονταν, πόσο συμμετείχαν, πόσο έφτιαχναν. Ωραία. Και γυρίζουμε το μισό μέχρι εδώ και το άλλο μισό από την άλλη πλευρά. Πάλι ρολάρουμε. Εντάξει, μια χαρά. Μετά με το μαχαίρι κόβουμε φετούλες. Εγώ κόβω και εσύ το πατάς. Θα να μην είμαι σωστά. Έτσι. Και
τις ακρούλες, ε. Ναι, και οι ακρούλες έχουν. Πάρα πολύ ωραία. Στο ίδιο βέβαια τα ψάκι θα δείξουμε και την άλλη συνταγή. Με το... να καθαρίσουμε λίγο. Εγώ θα καθαρίσω. Με το φύλλο σολιάτας και το... την κανελίτσα. Την κανελίτσα και τη σταφίδα. Πάμε λοιπόν άλλο ένα φύλλο σολιάτας. Και βέβαια, αυτά γίνονται και αλμυρά, δηλαδή είναι καταπληκτικά με το ίδιο σχέδιο να κάνετε μία υπάλληψη από το αγαπημένο σας τυράκι, να τα γυρίσετε, ναι, να τα κόψετε και κατά τον ίδιο τρόπο να κάνετε το αλμυρό. Βέβαια, εγώ θα σας δείξω, ή δεν μπορούσα να μην δείξω, γιατί έτσι τρώγαμε λιγάκι και ένα αλμυρούλι εδώ από υλικά που είχαμε. Λοιπόν, καστανή ζάχαρη. Σταφίδες. Σταφιδούλες. Προτιμούμε τις ξανθές. Ναι, γιατί η μαύρη είναι και πιο... είναι σκληρή, πρέπει να την περάσουμε από αλκοόλ και τα λοιπά και δεν υπάρχει λόγος. Χαριδάκι. Και είναι και πιο νόστιμη. Πιο μαλακή. Είναι. Πιο γλασερή. Και το αγαπημένο μυρωδικό, μπαχαρικό, συγγνώμη, για αυτήν την περίπτωση, η κανελίτσα. Έχω βάλει, εντάξει, ζάχαρη. Όχι, θέλει λίγο ακόμα. Θέλει λίγο ακόμα. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Να το κάνουμε έτσι, τώρα. Εντάξει. Πολύ έτσι. Συνεχίζω από κόψη μου. Εμένα αυτά μου αρέσουν καλύτερα από την πραλίνα. Με τη σταφιδούλα. Πιο αρωματικά. Είναι πιο κοντά στη δική μας γεύση. Είναι θέμα... Εντάξει, στην ηλικία μας τώρα η πραλίνα αρέσει πάρα πολύ στα παιδάκια. Όχι, να μην τα στριμώξω τόσο, γιατί αυτά θα φουσκώσουν λιγάκι. Και... πάρα πολύ ωραία. Πόσο πιο εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Οπότε, προωθείς εσύ αυτά για ψήσιμο και να δείξουμε για τα μεγάλα παιδιά τώρα το αλμυρό κριτσίνι με φύλλο σφολιάτας. Παίρνουμε πάλι ένα φύλλο σφολιάτας. Είχαμε πάστα ελιάς και είπαμε να χρησιμοποιήσουμε πάστα ελιάς. Το κάτω μου το βγάλεις ακόμα. Αυτό. Και κάνουμε το εξής. Παίρνω πάστα ελιάς. Αυτό είναι για τα μεγάλα παιδιά του σπιτιού. Εντάξει. Λοιπόν. Βοήθησέ με λίγο. Τράβηξε το. Εδώ. Τράβηξα το τελείως. Παίρνω σουσαμάκι. Το πατάω να κολλήσει. Τι θέλεις. Παίρνω το μαχαίρι και κόβω λωρίδες. Παίρνω λοιπόν τώρα ένα-ένα, μία-μία λωριδίτσα και τη γυρίζω έτσι σπιράλ και τα βάζουμε στο ταψί
και βγαίνει ένα σνακ για μπυρίτσα, κρασάκι, χουισκάκι, καταπληκτικό, από το τίποτα. Και από χρόνο τίποτα. Ναι, ναι, κυρίως αυτό. Κάνω κι άλλο ένα. Ναι, ναι. Το κάνω κουλούρι. Και κουλούρι και απ' όλα βγαίνει. Πάρα πολύ ωραίο. Και άλλο ένα μακρόστενο. Ό,τι θέλεις. Μας φέρνει τότε ψή. Ναι, ναι, ναι. Και κουλούρι και μακρόστενο, ό,τι θέλεις. Προσθέτω λίγο ακόμα σουσαμάκι. Θα μπορούσαμε να βάλουμε αντί για πάστα ελιάς παρμεζάνα, εν πάση περιπτώσει ό,τι έχουμε και ό,τι μας αρέσει. Εμείς αυτό βρήκαμε μπροστά μας και αυτό βάλαμε. Και είναι έτοιμο για φούρνο. Να το δείξουμε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε βγάλει τα πράγματά μας. Τα περισσότερα είναι έτοιμα. Ναι. Δεν είπαμε. Τι θες εσύ εδώ? Ήρθα για να δοκιμάσω. Να δοκιμάσεις. Ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Δεν γλιτώνει κανείς από σένα. Με τίποτα. Περίμενε λοιπόν. Ή εγώ που σε ραπέστης. Λοιπόν, δεν είπαμε ότι τα παλμιέ και τα κριτσίνια με την μπάστα ελιάς χρειάζονται καμιά εικοσαριά έτσι λεπτά ψήσιμο. Ψήσιμο. Αυτά δεν είναι έτοιμοι, γιατί όλα γίνονται σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι έτοιμα, αλλά δεν είναι τίποτα. Σπουδαίο που να πρέπει ακριβώς να το δείξουμε. Αυτά είναι τα σημαντικά. Πρώτον, το κέικ με το σταφύλι. Να το αναπαραγγείλουμε για να δείτε τι ακριβώς φτιάξαμε. Πάρα πολύ ωραίο. Καταπληκτικό. Λοιπόν, η πίτα μας στο ταρκάσι που είπαμε με το κολοκύθι. Είναι έτοιμη. Κανονικά θέλει να σταθεί, αλλά και τώρα κόβεται. Θα πάρω ένα χαρτάκι. Ναι. Να βγάλουμε ένα κομμάτι. Κοίτατε, παιδιά, κοίτατε. Στο μεγάλο πιάτο, Κατερίνα. Για να φανεί στον κόσμο, παιδιά. Εδώ, έτοιμο το ταρκάσι μας. Καταπληκτικό, μοσχομυριστό. Πολύ ωραία και η πίτσα. Το άλλο το αφήνεις. Το τρώω και έτσι. Το τρως και δεν είμαι εγώ, είναι. Όχι. Και δύο, παρακαλώ. Κατερινάκη. Ένα. Αυτό είναι για σένα. Ένα. Τα υπόλοιπα να τα δείξουμε στον κόσμο. Και είμαστε έτοιμοι. Αυτές ήταν οι μαγειρικές μας σήμερα. Καταπληκτικό. Σας είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να καταλάβει κάποιος ότι είναι ψωμί του τόστ και πραγματικά δεν το καταλαβαίνει. Όχι. Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. N'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains. Comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard.
elle descendait dans le midi. Le midi, ils se sont quittés au port du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Μαγειρέψαμε με την καρδιά μας πάλι σήμερα και θα είμαστε εδώ την ερχόμενη εβδομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Por el amor de una mujer jugué con fuego sin saber que era yo quien me quemaba. Bebí las fuentes del placer hasta llegar a comprender que era mía quien no amaba. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida. Mas ese tiempo que perdí ha de servirme alguna vez cuando se cure bien mi herida. Todo me parece como un sueño todavía, pero sé que al fin podré olvidar un día. Hoy me siento triste, pero pronto cantaré y prometo no acordarme nunca de ayer. Por el amor de una mujer llegué a llorar y a enloquecer mientras ella se reía. Rompí en pedazos un cristal, dejé mis penas desangrar, pues no sabía lo que hacía. Por el amor de una mujer he dado todo cuanto fui, lo más hermoso de mi vida.